Εντάξει, ήρθε η κατάλληλη στιγμή να έρθει στην εκπομπή η κυρία η Υπουργό Εθνικής Παιδεία και Θεσκευμάτων. Τα είχαμε πει όταν για πρώτη φορά βάζατε υποψηφιότητα και σα είπα τότε, γιατί υπάρχουν αυτά τα ντοκουμέντα, ότι θα σα δούμε στη Βουλή σύντομα. Και να που έρχεται στε τώρα και με απολογισμό έργου. Όχι απλά μπήκατε στη Βουλή. Καλώ μα ήρθατε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να ξεκινήσουμε και να τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά, γιατί θέλω να δω πώ σκεφτήκατε όλο αυτό το κομμάτι σε μια περίοδο που περάσαμε και είχε και COVID, είχε από όλα μέσα, να μην σταματήσουν τα παιδιά να συνεχίσουν να, τα διαβάσματά του, το περιεχόμενο τη τάξη του κτλ., χωρί να βρείτε πολλέ, πολλέ αντιδράσει. Καλά, αντιδράσει βρήκαμε. Όχι πολλέ. Αλλά, αλλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν από τι πιο δύσκολε στιγμέ. Η διαχείριση τη πανδημία συνολικά ήταν από τι πιο δύσκολε στιγμέ, διότι είχαμε δύο προτεραιότητε. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία τη ατομική και τη δημόσια υγεία. Και η δεύτερη προτεραιότητα ήταν πώ θα κρατήσουμε τα σχολεία μα ανοιχτά, πώ θα μπορέσει να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία, είτε διαζώσει είτε εξαποστάσεω. Γιατί υπήρχε ο κίνδυνο και από την πλευρά Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και για εμά που ερχόμασταν στη δουλειά μα. Πόσο μάλλον για του δασκάλου, του καθηγητέ που, αν πήγαιναν στα σχολεία, θα βρισκόντουσαν κάθε φορά αντιμέτωποι με τον COVID παραμάσχαλα που λέω εγώ. Αλλά από το σπίτι τα πράγματα, ναι, μένουν ευκολότερα, αλλά έπρεπε και οι δάσκαλοι να μάθουν όλο αυτό το σύστημα. Σωστά. Και η αλήθεια. Οι δεν είναι πάντα συνώνυμε. Και για του γονεί ήταν δύσκολο. Πολύ. Γιατί οι γονεί έπρεπε να συνδυάσουν τη δουλειά του στο σπίτι με τα παιδιά. Επίση, υπάρχουν παιδιά που μπορεί να έχουν, οι οικογένειε που έχουν περισσότερα από ένα ή δύο παιδιά. Οπότε, γενικά ήταν δύσκολη αυτή η διαχείριση. Να πω όμω το εξή. Έγινε ένα άλμα. Ένα άλμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Το οποίο άλμα, κατά τη γνώμη μου, πιστώνεται στου εκπαιδευτικού, στου μαθητέ και στου γονεί. Και μην πάτε μακριά. Πριν από δύο εβδομάδε, κλείσαν τα σχολεία, για παράδειγμα, στην Αττική, εξαιτία τη κακοκαιρία του χιονιά. Σε 30 λεπτά τη ώρα, πλέον η εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί να μεταπηδήσει από την διαζώσει. Στη διαδικτυακή εκπαίδευση, όταν υπάρχει ανάγκη, το τονίζω. Όχι όταν δεν υπάρχει ανάγκη. Όταν υπάρχει ανάγκη όμω. Και μην σκεφτόμαστε μόνο με όρου Αττική, αλλά και επειδή μα παρακολουθούν από όλη την Ελλάδα, σκεφτείτε το στο βορρά. Σε περιοχέ στο βορρά που χιονίζει πολύ συχνά, υπάρχουν γενιέ και γενιέ μαθητών. Που χάνανε σχολείο για εβδομάδε ολόκληρε. Και ήταν μη... χαρούμενα τα παιδιά. <laughs> επειδή. Να σα πω κάτι. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Αλλά. Δεν καταστρέψουμε και αυτό σου... το διήμερο. Α το όμως... κρατήσουμε για δύσκολε καταστάσει. Σκεφτείτε όμω, πώ ε, υπήρξαν περιοχέ στην Ευρώπη και χώρε στην Ευρώπη που τα σχολεία δεν λειτουργήσαν για ολόκληρου μήνε. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία. Εδώ. Πραγματικά η εκπαιδευτική κοινότητα έκανε ένα τεράστιο άλμα και τη. Τις... Όχι, όχι. Εγώ σε αυτό σα βγάζω το καπέλο γιατί δεν έχω. Του Στου εκπαιδευτικού, όχι σε μένα. Σε όλου όσου. Στου δασκάλου, στου καθηγητέ, στου μαθητέ και στου γονεί. Γιατί στην αρχή σου φαίνεται βουνό πώ θα μπουν τα παιδιά από το σπίτι, θα κάτσουν σε ένα γραφείο, θα πατάνε κουμπιά, η μάνα θα φεύγει από το σπίτι γιατί ενδεχομένω να μην έχει κλείσει το γραφείο. Και πάει λέγοντα. Και όμω τα παιδιά πια αυτά θα περάσουν τα χρόνια και θα λένε: Εσύ πέρασε COVID. Εμεί περάσαμε COVID. Οπότε μην μιλά. Όπω τώρα λένε: Εμεί Άντυξ... περάσαμε κατοχή. Θα λένε τα παιδιά: Εμεί περάσαμε COVID. Όντως, εγώ είμαι πραγματικά υπερήφανη για του δασκάλου μα, για του καθηγητέ μα, για την εκπαιδευτική είναι κοινότητα είναι, είναι, είναι. που κατάφερε πραγματικά το κατόρθωτο. Όταν πρωτομιλήσαμε για την εκπαίδευση το Μάρτιο του 20, η πρώτη απάντηση που λάμβανε ήταν αυτό που λε: Δεν γίνεται. Αυτό το δεν γίνεται. Πόσο εύκολα βγαίνει το δεν. Στην αρχή κάθε Κάθε συνομιλία, θα έλεγα, και εν συνεχεία όμω να που όλα γίνονται. Με καλή θέληση, με μεράκι, όλα γίνονται. Σε όλη σου αυτή τη διαδρομή, στο συγκεκριμένο Υπουργείο, γιατί είσαι από αυτέ τι Υπουργού που έκατσαν στην καρέκλα, δεν είχαμε μετακινήσει, μετατοπίσεις, ε, ενδεχομένω σε άλλο Υπουργείο. Αν κάτι εσύ πιστώνει στον εαυτό σου, ω το ατού σου, ότι πέρασε από το Υπουργείο αυτό και αφήνει πίσω σου αυτό, τι θα έλεγες؟ θα έλεγα, καταρχά καταρχάς το πιστώνω σε μένα, γιατί η προσπάθεια αυτή είναι συλλογική. Έχουν εργαστεί χιλιάδες άνθρωποι προκειμένου αυτές οι μεταρρυθμίσεις που παρουσιάσαμε προχτές να γίνουν πράξη. Θα έλεγα το πιο σημαντικό είναι η συνολική μεταρρύθμιση από κάτω προς τα πάνω. Και λέω από κάτω προ τα πάνω, γιατί αν κοιτάξει κανεί διαχρονικά, οι υπουργοί παιδεία σε όλο τον κόσμο έχουν μια τάση να ασχολούνται κατά προτεραιότητα με τα πανεπιστήμια, με τι πανελλαδικές ή αντίστοιχε πανελλαδικές. Δεν είναι σημαντικά αυτά, βεβαίω και είναι. Όμω, αν σκεφτεί κανεί ότι περίπου το 95% του ανθρώπινου εγκεφάλου διαμορφώνεται μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών, συνειδητοποιεί πόσο κρίσιμο είναι το νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Άρα η προσέγγιση μα mm -hmm. ήταν μια προσέγγιση που πήγε από κάτω προ τα πάνω, από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, την επαγγελματική εκπαίδευση, το πανεπιστήμιο. Άρα μια συνολική προσέγγιση. Και επειδή είπατε προηγουμένω για τη διάρκεια, να σα πω ότι θεωρώ από τι μεγαλύτερε παθογένειε τη στη χώρα μα. Ότι ο εκάστοτε υπουργό παιδεία δεν είχε διάρκεια στη θητεία του. Όποιο κόμμα, σε όποιο κόμμα και να ανήκει, η έλλειψη διάρκεια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η παιδεία θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο να σχεδιάσει, να υλοποιήσει, να πάρει ανατροφοδότη από του εκπαιδευτικού, να γίνει ζήμωση με του εκπαιδευτικού. Θέλει χρόνο. Όταν λοιπόν ένα υπουργό μένει για 10 μήνε ή ένα χρόνο, τι να προλάβει να κάνει. Εγώ λοιπόν είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων στον Πρωθυπουργό, είμαι ευγνώμων που είχα τη δυνατότητα να μείνω για μία πλήρη θητεία στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί είναι ένας χώρος που θέλει το χρόνο του. Εσύ, σαν άνθρωπο, όμω, έχει και μια πειθαρχία. Το θυμάμαι όταν είχε έρθει εδώ και μου έλεγε πώ είχε γνωριστεί με τον άντρα σου και είχατε βάλει συγκεκριμένο ραντεβού συγκεκριμένε ώρε, συγκεκριμένε μέρε. Είναι αυτό που λέει κανεί: Α, καλά, άστο για του χρόνο Και όμω, είναι ο χαρακτήρα σου αυτό. Δηλαδή, δρομολογεί τα πράγματα με μια στοχοπροσύλωση. Έχει στο μυαλό σου. Εκεί mm. δεν πα αριστερά, δεν πα δεξιά. Θέλω όμω να μου πει. Δεν πα αριστερά, δεν πα δεξιά. Μην το κάνουμε με πολιτικού όρου. Ε, θέλω όμω mm -hmm. να μου πει αν σε αυτή σου τη διαδρομή που είχε τη συγκεκριμένη στοχοπροσύλωση στα πράγματα, πώ τα ήθελε. Εμφανίστηκε κάποιο μπροστά σου και σου είπε: Εδώ πα λάθο. Μήπω να το, το δούμε από αυτή την οπτική. Και άλλαξε και ενδεχομένω βρέθηκε σε καλύτερη έτσι, σταδιοδρομία. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη φυσικά και ναι. Ναι. Ε, εννοείται ότι λάθη κάνουμε. Κάνουμε λάθη πολλά. Ο, μόνο νομίζω ότι δεν δουλεύει δεν κάνει λάθο. Άρα το σημαντικό νομίζω είναι να παίρνει ανατροφοδότηση και διαρκώ να βελτιώνεσαι και να αλλάζει πορεία άμα χρειαστεί. Θα πω ένα παράδειγμα. Ένα από αυτά τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μένα αυτά τα τέσσερα χρόνια είναι η επισκέψη σε σχολεία. Έχω πάει σε πάνω από 400 σχολεία σε όλη τη χώρα. Γιατί το κάνω αυτό, Για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί θεωρώ ότι είναι καθήκον. Θεωρώ ότι είναι καθήκον του εκάστοτε Υπουργού Παιδεία να πηγαίνει στα σχολεία, να είναι δίπλα στου καθηγητέ, δίπλα στου εκπαιδευτικού. Και το δεύτερο είναι γιατί παίρνουν ανατροφοδότηση. Εκεί θα μου πει ο εκπαιδευτικό, αυτό που σχεδιάσατε δεν είναι ρεαλιστικό για τον ΑΒΓ λόγο. Θα το αλλάξουμε, θα το βελτιώσουμε. Αυτή είναι η δουλειά μα. Και γι' αυτό και η ανατροφοδότηση από τη βάση είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Και γι' αυτό κάθε τύπου εισάγουμε καινούριο στα σχολεία, παράδειγμα, βάλαμε για πρώτη φορά αγγλικά από τον νηπιαγωγείο. Από την ηλικία των τεσσάρων ετών. Σημαντικό. Βάλαμε δεξιότητε, βάλαμε μαθήματα όπω η σεξουαλική αγωγή, όπω ο σεβασμό στην άλλων, όπω η υγιεινή διατροφή, όπω η κλιματική αλλαγή. Πηγαίνοντα στα σχολεία, λοιπόν, μου λέγανε οι εκπαιδευτικοί, εκεί μήπω θα έπρεπε να το κάνετε λίγο αλλιώ. Του ακούγαμε και πάρα πολλά από αυτά που έχουμε κάνει, τα έχουμε κάνει στη βάση ερεθισμάτων που παίρνουμε από την ίδια τη βάση, από τα σχολεία και θα τολμήσω να πω όχι μόνο του εκπαιδευτικού και από του μαθητέ. Θα έρθω σε κάτι και μετά έτσι να κάνουμε τον κύκλο τη κουβέντα όλοι μαζί. Απλώ θα έρθω σε κάτι που πραγματικά νιώθω ότι αυτή την ώρα που συζητάμε ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Αυτό που κάναμε πριν με τον COVID, όπου τα παιδιά μπήκαν γενικώ στην πλατφόρμα γενικότερα και το έμαθαν αυτό, προσπαθήσατε να το περάσατε αυτό και στο κομμάτι του bullying. Mm -hmm. Οπότε κάνατε τα παιδιά πρωταγωνιστέ τη δική του κατάσταση. Του καλείτε λοιπόν, αν κάτι συμβαίνει στο δικό του σχολείο, να κάνουν μόνα του την καταγγελία, μια και έχουν μάθει από την πλατφόρμα πριν πώς αυτό συμβαίνει. Να ξεκινήσουμε το εξή. Το bullying, ο σχολικό εκφοβισμό, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έλεγα ότι απασχολεί κάθε σπίτι, όχι τη χώρα, του πλανήτη. Είναι ένα ζήτημα μείζωνο σημασία, απασχολεί κάθε οικογένεια, κάθε μέλο σχολική κοινότητα και είναι σαφέ ότι υπάρχει ευρύτερα μια έξαρση τη βία. Όση περισσότερη βία βλέπουμε στην κοινωνία, τόση περισσότερη βία να περιμένουμε σχολεία. Τα σχολεία είναι καθρέφτη, θα έλεγα, τη κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προβεί σε μια σειρά από μέτρα και το λέω γιατί μα παρακολουθούν, φαντάζομαι, ε, πολλοί γονεί οι οποίοι ε, ε, έχουν αυτή την ανησυχία για την ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον. Μέτρα που έχουν ήδη γίνει, όπω για παράδειγμα η μεγάλη αύξηση σε ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού. Όταν πήγαμε εμεί στο Υπουργείο Παιδεία, είχαμε περίπου 1.600 ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού. Σήμερα έχουμε 3.200. Θα θέλαμε περισσότερου, θα θέλαμε και θα επιδιώξουμε να έχουμε και περισσότερου. Έχουμε βάλει επιμορφώσει για του εκπαιδευτικού μα, να του βοηθήσουμε, να του δώσουμε εργαλεία. Πώ γίνεται με τον ψυχολόγο. Πηγαίνουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε σχολεία τη χώρα και έρχονται σε μία επαφή γιατί το κάνουμε αυτό. Με κάθε παιδί. Με όποιο παιδί θέλει να μιλήσει. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν κάτι να μοιραστούν και δεν αφορά μόνο τον εκφοβισμό. Αφορά και τα απόνερα τη πανδημία, για παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά παιδιά. Που... Και ένα οικογενειακό θέμα. Που... Η... Η... Και ευρύ... ό,τι θέλουν να συζητήσουν. Το λέω γιατί η πανδημία, η πανδημία επέδρασε και στην ψυχοσύνθεση των παιδιών μα και στην ψυχοσύνθεση των εκπαιδευτικών. Άρα είχε μία επίδραση στο κομμάτι αυτό και γι' αυτό θεωρούμε πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιο υποστηρικτικό προσωπικό στα σχολεία μα. Προκειμένου ακριβώ να στηρίζουμε τα παιδιά. Άρα, περισσότερη ψυχολόγηση και κοινωνική λειτουργία. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μα. Μαθήματα όπω η σεξουαλική αγωγή. Όπω ο σεβασμό των άλλων. Ο σεβασμό στη διαφορετικότητα. Γιατί? Για να δώσουμε στα παιδιά ερεθίσματα. Για να ξέρουν τι είναι θεμητό και τι δεν είναι. Τι εννοώ. Α πω ένα παράδειγμα. Βλέπουμε τελευταία περιστατικά σεξουαλική κακοποίηση. Παιδική κακοποίηση. Φουλ. Εγώ ρωτώ, εάν κάθε πολίτη αυτή τη χώρα είχε κάνει όταν ήταν στο σχολείο τι είναι ασφαλέ άγγιγμα και τι δεν είναι. Εάν ήξερε ποια είναι τα όρια, θα είχαμε λιγότερα περιστατικά. Πιστεύω θα είχαμε. Γιατί, Γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία μπορεί να είναι θύματα παιδική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση και δεν ξέρουν ότι και αυτό έχει που τους το συμβαίνει. Είναι σπουδαίο έργο και με την Έλληνα Ράπτη αυτό το πολύ κομμάτι. Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Και το πρόγραμμα τη Έλληνα το έχουμε εντάξει μέσα στα σχολεία και αυτό. Γιατί το τονίζω αυτό. Γιατί πολλά παιδιά που είναι θύματα, που πέφτουν θύματα σεξουαλική κακοποίηση, παιδική κακοποίηση, δεν ξέρουν ότι αυτό που του συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό. Άρα λοιπόν αυτά έχουν ήδη γίνει. Και πράγματι τώρα που μιλάμε, και είναι και ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατατίθεται, ετοιμάζεται προ κατάθεση στη Βουλή ένα νέο νομοσχέδιο που φέρνουμε, το οποίο εισάγει και νέε πρωτοβουλίε. Μία από αυτέ είναι αυτή που. Άρα εδώ τώρα αυτή η νέα πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντικό να την καταλάβουν οι γονεί. Λοιπόν, είναι μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει σε παιδιά να κάνουν αναφορές, να κάνουν καταγγελίες ακόμη και σε ανώνυμη βάση. Γιατί το τονίζουμε αυτό. Γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν να μοιραστούν κάτι, θέλουν κάτι να εκμυστηρευτούν, αλλά φοβούνται. Φοβούνται ότι αν το κάνουν την επομένη μπορεί να πέσουν θύμα εκφοβισμού. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο δίνουμε τη δυνατότητα και για ανώνυμε αναφορέ, για ανώνυμε καταγγελίε. Ο στόχο είναι ένα. Πώ θα βοηθήσουμε τα παιδιά να μιλήσουν περισσότερο, να σπάσει η σιωπή. Άρα, αν εγώ έχω υποστεί bullying, θα μπω σε αυτή την πλατφόρμα, θα κάνω την καταγγελία. Αν δεν θέλω να πω ότι με λένε Ζήνα, Μπορώ να πω ανώνυμα, ελάτε να κάνετε έλεγχο στο σχολείο, Προστά. να δείτε τι ακριβώ συμβαίνει σε αυτό το τμήμα. Οπότε αυτό διδάξει. θα είναι ένα ερέθισμα για τους αποδέκτες του αποδέκτε του μηνύματο, που ποιοι είναι οι αποδέκτε, αφενό η διεύθυνση του σχολείου, αφετέρου η διεύθυνση εκπαίδευση, που είναι ιεραρχικά ανώτερα, αν θέλετε, σε σχέση με το σχολείο. Έχει ψυχολόγου, έχει κοινωνικού λειτουργού, έχει ειδικού επιστήμονε, οι οποίοι θα διερευνούν τα περιστατικά αυτά. Ο, ο στόχο είναι, είναι ένα πώ θα βοηθήσουμε τα παιδιά στο να μιλήσουν περισσότερο, να εκμυστηρευτούν κάτι που είτε αφορά τα ίδια τα παιδιά, είτε αφορά ένα τα φίλο του ένα okay. μαθητή του. Επ' αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που θα λύσει ένα θέμα, το γεγονό ότι τα παιδιά δηλαδή μπορεί να κλείνονται στον εαυτό του. Ε, το υλικό αυτή τη πλατφόρμα, ποιο θα το διαχειρίζεται. Mm -hmm. Δηλαδή, ένα μαθητή καταγγέλει έστω και ανώνυμα ότι έχει πέσει θύμα εκφοβισμού. Πού καταλήγει αυτό το υλικό, ποιο το διαχειρίζεται. Σε δύο, ποιο... σε δύο αποδέκτε. Ο ένα αποδέκτη είναι η διεύθυνση του σχολείου, ο δεύτερο αποδέκτη είναι η διεύθυνση εκπαίδευση. Τι είναι η διεύθυνση εκπαίδευση, είναι πάνω από τα σχολεία. Η διεύθυνση εκπαίδευση έχει έναν αριθμό σχολείων υπό την εποπτεία τη. Γιατί το στέλνουμε, γιατί προβλέπουμε αποδέκτε σε δύο κατευθύνσει, Για να βεβαιωθούμε ότι περισσότερα μάτια θα βλέπουν ακριβώ αυτέ τι αναφορέ, αυτέ τι καταγγελίε. Για να βεβαιωθούμε ότι θα διερευνηθούν σε κάθε επίπεδο τα στοιχεία αυτά. Κάτι το... άλλο να σα ρωτήσω. Αναφέρατε για του ψυχολόγου που είναι πολύ σωστό αυτό που κάνετε πραγματικά. Έχετε σκεφτεί ότι οι ψυχολόγοι αυτοί, οι ειδικοί επιστήμονε, πολλέ φορέ πρέπει να ασχολούνται και με το... την εκπαιδευτική κοινότητα, με ορισμένα άτομα τη εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνον. Άτομα τα οποία έχουν ανάγκη, αλλά και άτομα τα οποία θα πρέπει να έχουν κάποιε ιδιαίτερε γνώσει, να αφουγκράζονται ένα νέο παιδί όταν έχει ένα πρόβλημα, να μπορούν να το πλησιάσουν, για παράδειγμα. Η ψυχολόγη και η κοινωνική λειτουργία δεν είναι μόνο για του μαθητέ, είναι για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Και όταν λέω όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, εννοώ του εκπαιδευτικού, του γονεί επίση. Και αυτοί. Και οι γονείς, και, αυτοί, και... και αυτοί είναι πολύ σημαντικά μέλη τη εκπαιδευτική κοινότητα. Άρα είναι ένα υποστηρικτικό θεσμό, θα έλεγα συνολικά για την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθητέ, Γονεί εκπαιδευτικούς. Τι θέλει ο Γιάννη μα. Λοιπόν, το, το πρώτο, σε αυτό που είπατε προηγουμένω, κυρία Υπουργέ, για την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα και οι καταγγελίε δεν θα αφορούν, υποθέτω, μόνο περιπτώσει bullying, mm -hmm. αλλά και για ασελγεί συμπεριφορέ, οι οποίε, μάλλον όταν εκδηλώνονται, συνήθω ξεκινούν από το σχολείο. Εκφάνσει Άρα... βία εν γέννη, θα έλεγα. Ωραία. Και το, και το δεύτερο, γνωρίζοντα ότι σα έχω ενοχλήσει βέβαια και, και γι' αυτό και γνωρίζω και την ευαισθησία σα πάνω στο θέμα. και το γεγονό ότι έχετε εντάξει πλέον στην εκπαίδευση και τη ρομποτική. Εάν θα προχωρήσουμε τελικά ε, στην ε, αξιοποίηση των παιδιών αυτών οι οποίοι σε διεθνεί διοργανώσει έχουν βραβευτεί. Ε, ε, και αν θα μπορέσουν να ενταχθούν στα πανεπιστήμια, στι πολυτεχνικέ σχολέ. Yeah, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και με τα πανεπιστήμια. Εμεί πιστεύουμε πάρα πολύ στη ρομποτική. Νομίζω το έχουμε αποδείξει γι' Οπό αυτό. Οπότε εγώ έχω πάθει πλάκα με τη ρομποτική, δεν το ήξερα ξέρετε καν. Ξέρετε από τι ηλικία yeah, ξεκινάει uh... στα σχολεία, Από τα τέσσερα. Ειλικρινά δεν το ήξερα και πήγα και είδα τσιγκανόπουλα τα οποία είναι στη Θεσσαλονίκη με τον πατέρα την Αγόρα και τα έχει βάλει στη ρομποτική και έχουν διακριθεί στην Αμερική. Έπασαν πλάκα. Να σα πω γιατί το κάνουμε αυτό. Όταν κάνουμε. Όταν χαράσουμε εκπαιδευτική πολιτική Το βλέμμα μας δεν είναι στο 2023 Είναι στο 2040 Γιατί λέω 2040 Καλά Γιατί τότε λέτε. είναι που θα βγουν στην κοινωνία Και στην αγορά τα παιδιά που σήμερα καρπί, Ξεκινούν καρπί. τη σχολική τους διαδρομή Το 2040 Η ρομποτική, όλα τα στοιχεία δείχνουν Θα είναι πολύ πιο σημαντική Από άλλε θεματικέ, άλλα γνωστικά αντικείμενα Για να μην μπω συγκεκριμένα Αλλά πάντως θα είναι ένα πολύ σημαντικό προσόν Άρα λοιπόν αν θέλουμε τα παιδιά μα να αποκτήσουν τα περισσότερα δυνατά εφόδια, πρέπει να ξεκινήσει από τα τέσσερα. Γι' αυτό ναι, ρομποτική από τα τέσσερα στο υποχρεωτικό Κάντως, ρολόγιο πρόγραμμα. Και τι επόμενε μέρε. αυτό το κομμάτι, ναι. Τι επόμενε μέρε θα σα πω ότι παραδίδουμε 177.000 σετ ρομποτική στα σχολεία της χώρας μας. Όπω Όπως παραδίδουμε και διαδραστικούς πίνακες σε κάθε τμήμα δημοσίου, λυκείου, γυμνασίου και πέμπτης και έκτης δημοτικού. Και ωραία. Σχεστείτε... Από την κοιμωλία που είχαμε εμείς που περνάμε. Να πω όμως κάτι, ξέρετε ποια είναι η ομορφιά του διαδραστικού πίνακα. Συνδυάζει και την κοιμωλία, τον παλιό μαύρο με όλες τις ανέσεις και τα εργαλεία της τεχνολογίας. Άρα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ω κλασικό μαυροπίνακα, αλλά μπορείς να παίξεις, να, προ, να προβάλλεις ένα πείραμα, μπορείς να κάνεις διαδραστικά παιχνίδια. Σου δίνει άπειρες δυνατότητες. Να πως χτίζουμε λοιπόν πάνω σε αυτό το πολύ μεγάλο άλμα που έκανε η εκπαιδευτική μας κοινότητα. Ερχόμαστε και χτίζουμε πάνω σε αυτό για να δώσουμε περισσότερα εργαλεία. Μακάρι να πάνε όλα κατευχήν και να δούμε και... Καινούργια σχολεία. Το λέω αυτό γιατί έχουμε πολλέ καταγγελίε πολλέ φορέ με σχολεία. Δεν είναι τη αρμοδιότητά σα, αλλά το λέω απλώ. Που εντάξει, έχουν σοβαρά ζητήματα, πέφτουν οι σοφάδε, υπάρχει υγρασία, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Να βελτιωθούμε γενικά σαν χώρα γιατί όλα ξεκινούν από τα παιδιά και την παιδεία. Παντός Αυτό η, είναι. Η, η είναι πραγματικότητα το πάνω. είναι, ομολογώ, δεν είμαι αντικειμενική, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση που να μπορεί να κάνει κάποιο yeah. στη χώρα από την επένδυση στην παιδεία. Και το λέω γιατί από την παιδεία που θα δώσει σήμερα στα νέα παιδιά θα εξαρτηθεί τι χώρα θα έχει αύριο. Συμφωνώ. Τι ποιότητα πολιτών, τι ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού, τι χώρα θα έχει, τι Ελλάδα. Και επειδή καμιά φορά έχουμε... κατηγορούν την τηλεόραση. Τη τηλεόραση ότι η τηλεόραση φτιάχνει τα πρότυπα. Όχι, το σχολείο είναι αυτό που διαμορφώνει ε, το κάθε νέο παιδί, τι θα επιλέξει να, να, το... να δει, το... ακόμη και στη να τηλεόραση Να το πάω λίγο παραπέρα, αν μου επιτρέπετε. Ναι, Λέμε. Λέμε ότι το σχολείο διαμορφώνει τη νέα γενιά. Εγώ θα το πω ένα βήμα παραπέρα. <Φίλει> Μέσα από το σχολείο διαμορφώνονται και οι μεγαλύτερε γενιέ. Τι εννοώ όταν το παιδί σα γυρνάει σπίτι και λέει στον παππού και στη γιαγιά, γιατί αφήνει τη τηλεόραση να παίζει όλο το Σαββατοκύριακο, αν δεν τη χρειάζεσαι. Έχουμε θέμα με την κλιματική αλλαγή. Όταν γυρνάει το παιδί και λέει στον μπαμπά, στον μπαμπά και στη μαμά, γιατί όταν πλένει τα δόντια σου, αφήνει το νερό να τρέχει. Να λοιπόν, πω μέσα από την εκπαίδευση περνάμε μηνύματα και στι άλλε εμέσω. Περνάμε μηνύματα και στις άλλες γενιές και όχι μόνο στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ Πραγματικά. πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σα, στο βόρειο τομέα. Σωστά. <laughs> το βόρειο τομέα τη Αθήνα Β1. Εκπρόσωπο του Δυτικού έχουμε. Η <laughs> ρούλα μα εμεί εδώ. Το Είστε και στο ίδιο <laughs> κόμμα. Να πούμε και καλή επιτυχία. <laughs> ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στι <laughs> γυναίκε. Χρειαζόμαστε Γιατί... περισσότερε γυναίκε πάντω. Έτσι να το λέμε. <laughs> Διευθυμίσει.